Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Δασκαλάκη, και στους τηλεδιατές μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο. Τις προηγούμενες ημέρες και η συνάδελφος η Στέλλα η Μαθιουδάκη, μέσα από το ρεπορτάζ, έκανε τη σύγκριση της κίνησης στην πόλη του Ρεθύμνου κάποιες ημέρες πριν την επιβολή των περιοριστικών μέτρων. Και βεβαίως την εικόνα που μας μετέφερε και σε απευθεία σύνδεση στο κεντρικό μας δελτίο αμέσως μετά τα περιοριστικά μέτρα. Καταρχήν, είμαστε στην 25η Αυγούστου. Ανέτρεψαν το εξαιρετικό επίσης σκηνικό του τουρισμού στο Ρέθυμνο, γιατί να πω ότι το Ηράκλειο και τα Χανιά είχαν μπει πολύ νωρίτερα στο κομμάτι των περιοριστικών μέτρων και μία εβδομάδα κατάφερε το Ρέθυμνο να πάρει πολλούς από τους επισκέπτες που είχαν ως προορισμό τα Χανιά από το Ηράκλειο. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, αρνητική επίπτωση, γιατί όταν έχει σταματήσει η διασκέδαση, που εμείς είχαμε πει εν γέρος να υπάρχουν όροι και κανόνες για να μην χρειαστεί να κάνουμε αυτά τα, να παίρνουμε ακραίες αποφάσεις και να φτάνουμε από το Ζενίδ στον Αδύρ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήθελε πιο ισορροπημένη πολιτική η όλη διαχείριση της νυχτερινής διασκέδασης. Και εγώ να πω, κύριε Δασκαλάκη, επίσης, ότι τελικά επλήττουμε την οικονομία και το εργανωμένο επιχειρήν, αλλά δεν μπορούμε να πιάσουμε ό,τι γίνεται, και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην Ενδοχώρα, σε κοινωνικές συναθρήσεις που γίνονται σε χώρους ανεξέλεκτους, χωρίς καμία επιτήρηση και χωρίς καμία τήρηση πρωτοκόλλων. Αυτό είναι το θέμα. Όπως επίσης θέλω να πω ότι είναι η ώρα να μην αυτομαστιγωνόμαστε τόσο πολύ στην Κρήτη. Δεν είμαστε σε επίπεδο θετικότητας η περιοχή η πιο επιβαρημένη. Δώσαμε το δικαίωμα να λένε όλοι η Κρήτη, η Κρήτη, η Κρήτη. Εγώ βλέπω σήμερα ότι έχουμε 240 κρούσματα και πρέπει να κάνουμε την αναγωγή όχι σε 600.000 του πληθυσμού μας, αλλά στο 1,5 εκατομμύριο που αυτή τη στιγμή μπορεί και παραπάνω στο νησί μας. Αυτό που λέτε, κύριε Δήμαρχε, πολλές φορές μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων εδώ το έχουμε καταγράψει. Συνήθως η αναγωγή γίνεται με βάση τον μόνιμο πληθυσμό, όμως σίγουρα αυτή τη στιγμή η Κρήτη πρέπει να μετριέται σαν ένα αστικό κέντρο που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Και θέλω να σας πω επίσης ότι εγώ παρακολουθώ τι γίνεται στο δημοτικό μας κήπο με τα rapid test. Σήμερα στα 506 ήταν μόνο 8 θετικά. Χθες στα 422 ήταν 9. Πριν από μία εβδομάδα με παρόμοιους αριθμούς ήταν 20. Δηλαδή βλέπω μία ύφεση. Άρα θεωρείτε ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης άρχισαν να πιάνουν τόπο και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τους αριθμούς ή στο γεγονός ότι πέρασε ο 15 Αύγουστος και υπάρχει και ένα μεγάλο κύμα επιστροφής? Εγώ νομίζω ότι άρχισε πλέον ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Εμείς στο Ρέθυμνο περάσαμε το 51%. Ήταν ένα ωριακό φράγμα που χάρηκα σήμερα. Μιλούσαμε τον κύριο Αγαπίου, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και μιλάμε πολύ τακτικά μαζί και σχεδιάζουμε και πράγματα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Κακώς είχαν την τοπική αυτοδιοίκηση και δεν αφορά αυτό τη ΔΥΠΕ, αφορά την κεντρική διαχείριση του θέματος έξω από τον προγραμματισμό και από την σωστή ενημέρωση. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Είδατε, κύριε Δασκαλάκη, ότι με ένα σποτάκι που κάναμε στο Δήμο Ρεθύμνης με ερασιτέχνες εθελοντές. Ομολογουμένως πολύ πετυχημένο και έχει γίνει viral σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βέβαια, και ξέρετε κάτι, εγώ κατάλαβα από τις αντιδράσεις κάποιων ψεκασμένων πόσο πολύ τους έτσουξε. Γιατί ήταν η αλήθεια του απλού, της απλής γυναίκας που μπήκε στα σπίτια όλων και του επιστήμονα της γειτονιάς, του χωριού, που όμως μιλάει με μια γλώσσα κατανοητή, με πολύ αγάπη, δεν κάνει τον εισαγγελέα και λέει στον κόσμο προβληματιστείτε και εμπιστευτείτε την επιστήμη και όχι τον καθένα που για οποιοδήποτε λόγο είτε κακοπροαίρετα είτε από αφέλεια, γιατί η αφέλεια είναι να πιστέψεις ότι ξέρεις παραπάνω από τους επιστήμονες, λένε τα αντίθετα. Σε κάθε περίπτωση θέλω λίγο να παραμείνουμε στο κομμάτι των περιοριστικών μέτρων, γιατί... Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αποτελεσματικά, κύριε Δασκαλάκη. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να υπήρχε μια στοιχειώδης μουσική στα μαγαζιά μας. Ας υπάρχει ένα ωράριο, αν θέλουν το μία η ώρα, ας το κρατήσουν. Αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα
είναι ότι ανεξέλεκτο γίνεται εκτός του νόμιμου επιχειρεί. Και εκεί κλείνουμε όλοι τα μάτια μας. Και λέμε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί και το Ρέθυμνο είναι μια πόλη, όπως και το Ηράκλειο και τα Χανιά, που έχει και μεγάλα νυχτερινά καταστήματα. Άρα ουσιαστικά στην καλύτερη περίοδο της χρονιάς, μιλάμε για τον Αύγουστο, αυτά τα καταστήματα αναγκάστηκαν είτε να δουλέψουν με πολύ λιγότερο κόσμο, είτε κάποια να κατεβάσουν και ρολά. Βέβαια. Έτσι έγινε και μάλιστα όλος αυτός ο κόσμος που ήθελε να κάνει την κοινωνική του εκδήλωση, την κάνει κάπου αλλού σε χώρους μη ευεδοτημένους. Και ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι ξέρουν τι γίνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε πιο στοχευμένες κινήσεις. Να μην τιμωρούμε το ίδιο εκείνους που προσέχουν με εκείνους που δεν προσέχουν. Πρέπει πραγματικά να καταλάβουν όλοι ότι εμείς που είμαστε δίπλα στην κοινωνία και η περιφέρεια και ο Δήμος μπορούμε να συνδράμουμε με στοχευμένες κινήσεις. Και με, αν θέλετε, να πάμε να μιλήσουμε στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας που μας γνωρίζει και που ξέρει ότι μέσα από τη δικιά μας βιωματική εμπειρία και από το καλό παράδειγμα που δίνουμε, αφού και οι ίδιοι και εμβολιαστήκαμε και τα παιδιά μας και οι συγγενείς μας, δεν είμαστε αυτοκτονικοί τύποι και θέλουμε κι εμείς να πεθάνουμε ή να πάθουμε όλα τα δεινά του κόσμου και εκείνους θέλουμε επίσης να τους παρασύρουμε στην καταστροφή. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση του Αυγούστου, γνωρίζουμε ότι το Ρέθυμνο είναι από τις δυναμικές περιοχές τουριστικά της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας. Αυτό το καλό κλίμα που υπάρχει, γιατί είναι θετικό και αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι παρά τα περιοριστικά μέτρα, η ροή των ξένων τουριστών δεν είχε σχεδόν καθόλου ακυρώσεις προς την Κρήτη. Αυτό αποτυπώνεται και το Σεπτέμβριο, που επίσης για την Κρήτη θεωρείται ένας καλός μήνας. Κάποιες φορές λοιπόν, καλύτερος και από τον Ιούλιο. Θα πω εδώ, ελπίζω, γιατί από ό,τι είδατε κύριε Δασκαλάκη, δίνοντας τροφή και εμείς οι ίδιοι και με τον τρόπο που παρουσιάζουμε τα πράγματα, ήδη η Γερμανία μας έβαλε σε διαδικασία καραντίνας. Τους μη βέβαια εμβολιασμένους Γερμανούς, για να εξηγηθούμε. Αυτό αυτομάτως δημιούργησε μια ανακοπή του ρεύματος. Όπως επίσης το σταμάτημα της διασκέδασης, γιατί υπάρχει και ένας κόσμος που ήρθε για αυτήν τη διαδικασία στην Κρήτη, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έρθουν σε εμάς. Δεν ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε το ίδιο καλά. Θα ήθελα αυτή η 1η Σεπτεμβρίου να είναι καταληκτική ημερομηνία της καραντίνας. Σε αυτό όμως το θέμα πρέπει και εμείς οι ίδιοι που ζούμε εδώ σε αυτό το νησί και που ξέρουμε τον παλμό του, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό των εμβολιασμών. Οι προηγούμενες μέρες ήταν απογοητευτικές. Το Ρέθυμνο τις τελευταίες μέρες πάει πάρα πολύ καλά και πάει πολύ καλύτερα και από τους υπόλοιπους νόμους. Όπως επίσης, όλη η Κρήτη πάει πολύ καλύτερα από άλλες περιοχές της Ελλάδος που δεν λέει κανείς τίποτα. Κακώς έχει στοχοποιηθεί το νησί. Φαντάζομαι ότι το πρόβλημα της Κρήτης δεν είναι ο αριθμός των κρουσμάτων. Είναι η υγειονομική κατάσταση που υπάρχει στο νησί, που δεν έχει τις ΜΕΘ για να υποδεχθεί τυχόν ανθρώπους που θα χρειαστούν ιατρική βοήθεια. Και είναι ανάλογο το lockdown. Λοιπόν, ας σκύψουμε στα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Δεν είμαστε το νησί των 600.000. Είμαστε το νησί των 2 εκατομμυρίων κατοίκων. Και θέλει άλλη υγειονομική κάλυψη και άλλη νοσοκομιακή προστασία. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ εγώ.